Δημόκριτος, Τζον Ντάλτον, Τζόσεφ Τζον Τόμσον, Έρνεστ Ράδερφορντ, Νίλς Μπορ και Έρβιν Σρέντιγκερ. Αυτά τα λαμπρά μυαλά έχουν αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας, εμπλουτίζοντας την κατανόησή μας για το σύμπαν και ενισχύοντας τις καθημερινές μας εμπειρίες. Αυτές οι θρηλυκές προσωπικότητες έχουν διαμορφώσει την κατανόησή μας για το άτομο εδώ και 2.400 χρόνια. Ας εξερευνήσουμε το χρονοδιάγραμμα του ατόμου αποκωδικοποιώντας την εξέλιξή του από τις αρχαίες ιδέες έως τις σύγχρονες θεωρίες των ατομικών μοντέλων. Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο στα αγγλικά, κάντε κλικ εδώ. Καταρχάς, τι είναι ένα ατομικό μοντέλο? Με απλά λόγια, είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο που διευκρινίζει τη δομή και τη συμπεριφορά των ατόμων, περιλαμβάνοντας θεμελιώδη σωματίδια για να εξηγήσει τις ιδιότητες και τις αλληλεπιδράσεις τους. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δημόκριτος, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, πηγεννήθηκε στα Αύδυρα περίπου το 460 π.Χ. και έζησε περίπου μέχρι το 370 π.Χ. οραματίστηκε έναν κόσμο αποτελούμενο από αδιαίρετα σωματίδια που ονόμασε άτομα περίπου το 430 π.Χ. Ωστόσο, κάποιοι πιστώνουν τον Λεύκηπο της Μιλήτου, δάσκαλο του Δημόκριτου, ως εισηγητή της ατομικής θεωρίας, ενώ άλλοι αποδίδουν την έννοια αποκλειστικά στο Δημόκριτο. Όπως και να έχει, οι βαθιές ιδέες τους έθεσαν τις βάσεις για ένα εξαιρετικό ταξίδι στο χρόνο και την επιστημονική ανακάλυψη. Οι φιλοσοφικές συνεισφορές του Δημόκριτου έθεσαν τα ενοιολογικά θεμέλια για την ατομική θεωρία που θα επανεμφανιστεί αργότερα στην εποχή της επιστημονικής επανάστασης. Ενώ ο Δημόκριτος δεν είχε τις εμπειρικές αποδείξεις στις οποίες βασιζόμαστε σήμερα, η διαστητική του αντίληψη για τη θεμελιώδη φύση της ύλης ήταν πρωτοποριακή. Πρότεινε ότι τα άτομα είναι αιώνια, αμετάβλητα, αόρατα και μη παρατηρήσιμα, αδιαίρετα και άφθαρτα, ομοιόμορφα, στερεά, σκληρά, ασυμπίεστα και ποικίλα. Στο φιλοσοφικό πλαίσιο του Δημόκριτου, τα άτομα δεν συνδέονταν αποκλειστικά με την ύλη. Έπαιζαν ρόλο και σε ιδιότητες όπως η αντίληψη και η ανθρώπινη ψυχή. Για παράδειγμα, το λευκό χρώμα αποτελούνταν από άτομα με λεία επιφάνεια, ενώ η οξύτητα οφειλόταν σε άτομα με σχήμα βελόνας. Τα άτομα που αποτελούν την ψυχή θεωρούνταν εξαιρετικά λεπτά. Οι ατομικές του ιδέες, ωστόσο, επισκιάστηκαν από την επιρροή της διδασκαλίας άλλων φιλοσόφων της εποχής του, ιδιαίτερα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ο Πλάτων, μαθητής του Σοκράτη, τόνισε τη σημασία των αφηρημένων ενιαίων και ομορφών, βλέποντας το φυσικό κόσμο ως αντανάκλαση αυτών των υψηλότερων ιδανικών. Ο Αριστοτέλης, μαθητής του Πλάτωνα και αργότερα δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, απέρριψε την ατομική θεωρία του Δημόκριτου. Ο Αριστοτέλης πρότεινε ένα διαφορετικό μοντέλο, τονίζοντας τα τέσσερα στοιχεία γη, νερό, αέρα και φωτιά και τους συνδυασμούς τους ως τα θεμέλια δομικά στοιχεία της ύλης. Αυτές οι αντικρουόμενες φιλοσοφικές απόψεις απέσπασαν την προσοχή από την ατομική θεωρία του Δημόκριτου για αιώνες. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο βίντεό μου με τίτλο «Άτομο, τι πραγματικά είναι», ο όρος άτομο προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «άτομον» που σημαίνει «αδιαίρετο». Η ετυμολογία του όρου αποκαλύπτει τις ρίζες του συνδυάζοντας το στερητικό πρόθυμα «α» που σημαίνει «δεν» με το «τόμ» από τη λέξη «τέμνο» που σημαίνει «κόβω», τονίζοντας τη σημασία του «άκοπου» ή «αδιαίρετου». Μόνο μετά την επιστημονική επανάσταση, σχεδόν 2 χιλιετίες μετά το Δημόκριτο, οι ιδέες του βρήκαν ανανεωμένο ενδιαφέρον και άνοιξαν το δρόμο για την ανάπτυξη της σύγχρονης ατομικής θεωρίας. Στις αρχές του 1800, ο Τζον Ντάλτον, Άγγλος χημικός και φυσικός, έκανε σημαντικά βήματα στην προώθηση της ατομικής θεωρίας.
μετέτρεψε την αρχαία ελληνική ατομική φιλοσοφία σε δομημένη επιστημονική θεωρία κατά τη διάρκεια της περίοδου από το 1803 έως το 1808. Αυτή η περίοδος σηματοδότησε μια πιο αυστηρή και επιστημονική κατανόηση του ατόμου. Βασιζόμενος στις έννοιες των αδιαίρετων σωματιδίων του Δημόκριτου, ο Ντάλτον πρότεινε μια πιο συστηματική και εμπειρική προσέγγιση. Τα βασικά του αξιώματα περιέλαμβαναν την ιδέα ότι τα στοιχεία αποτελούνται από αδιαίρετα άτομα, το καθένα με συγκεκριμένη μάζα και ιδιότητες. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα δεν είναι και τόσο ποικίλα όσο πίστευαν προηγουμένως. Αντίθετα, κάθε στοιχείο περιορίζεται σε ένα μοναδικό είδος ατόμου. Εισήγαγε την ιδέα ότι οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν την αναδιάταξη αυτών των ατόμων, αλλά τα ίδια τα άτομα παραμένουν αμετάβλητα. Η ατομική θεωρία του Ντάλτον παρήχε ένα πλαίσιο που εξηγούσε τους νόμους του χημικού συνδυασμού, προσφέροντας μια πιο ποσοτική και πειραματικά θεμελιωμένη βάση. Πρότεινε ότι οι ενώσεις αποτελούνται από διαφορετικούς τύπους ατόμων σε αναλογίες ακέραιου αριθμού και οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν την αναδιάταξη αυτών των ατόμων για τη δημιουργία νέων συνδυασμών, διευκρινίζοντας ορισμένες παρατηρήσεις. Ο Τζον Ντάλτον παρουσίασε το επαναστατικό του μοντέλο της στερεάς σφαίρας ή μπάλας του μπιλιάρδου ως μέρος της ατομικής του θεωρίας. Σε αυτό το πρωτοποριακό μοντέλο, ο Ντάλτον απεικόνισε τα άτομα ως αδιαίρετες συμπαγείς σφαίρες παρόμοιες με τις μπάλες του μπιλιάρδου. Οι ιδέες του κέρδισαν ευρή αποδοχή και έθεσαν τις βάσεις για περαιτέρω εξερεύνηση της ατομικής δομής. Ωστόσο, καθώς προχωρούσε η επιστημονική έρευνα, έγινε εμφανές ότι τα άτομα του Ντάλτον δεν ήταν οι θεμελιώδεις αδιαίρετες μονάδες ύλης που οραματίστηκε ο Δημόκριτος. Αυτή η συνειδητοποίηση αποτέλεσε κομβικό σημείο στο ταξίδι εξέλιξης των ατομικών μοντέλων, προκαλώντας πρωτοποριακά πειράματα που θα αμφισβητούσαν και θα βελτίωναν τα αξιώματα του Ντάλτον και θα οδηγούσαν τελικά στην αναγνώριση των σύγχρονων ατομικών θεωριών που υιοθετούμε σήμερα. Μία γρήγορη επισήμανση. Το παρόν επεισόδιο αποτελεί μέρος μιας λίστας βίντεο στο κανάλι μου αφιερωμένη στο συναρπαστικό πεδίο της χημίας. Μια playlist που σταδιακά θα αυξάνεται με όλο και περισσότερο ενδιαφέρον περιεχόμενο. Μπορείτε να τη δείτε κάνοντας κλικ στην επάνω δεξιά γωνία ή απλώς ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή παρακάτω. Τώρα πίσω στο επιστημονικό μας ταξίδι. Χρειάστηκαν άλλα 100 χρόνια για να αναγνωριστεί από τους επιστήμονες ότι τα άτομα που ανέφερε ο Ντάλτον είχαν στην πραγματικότητα μια πιο περίπλοκη εσωτερική σύνθεση. Το 1897 ο J.J. Thomson ανακάλυψε το ηλεκτρόνιο μέσω των πειραμάτων του με καθοδικούς σωλήνες. Αυτή η ανακάλυψη τον ώθησε να προτείνει ένα νέο μοντέλο για τη δομή του ατόμου. Ο Thomson συνείσφερε σημαντικά με το Plum Pudding ή μοντέλο πουτίνγκας δαμάσκινου ή σταφυδόψωμου. Απεικόνισε τα άτομα ως μια θετικά φορτισμένη πουτίνγκα με τα αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια ενσωματωμένα μέσα παρόμοια με δαμάσκινα ή σταφίδες. Σύμφωνα με το μοντέλο Plum Pudding, τα ηλεκτρόνια είναι διασκορπισμένα ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη θετικά φορτισμένη ατομική σφαίρα. Αυτή η ιδέα παρήχε μια εναλλακτική αντίληψη σε σχέση με την επικρατούσα άποψη για τα αδιαίρετα σωματίδια του Ντάλτον, εισάγοντας την έννοια των υποατομικών στοιχείων μέσα στο άτομο. Τα πραγματικά αδιαίρετα στοιχεία ονομάζονται σήμερα στοιχειώδη σωματίδια. Ρίξτε μια ματιά στο βίντεό μου για το καθιερωμένο πρότυπο της σωματιδιακής φυσικής για να καταλάβετε από τι αποτελούνται τα πάντα γύρω μας. Συμπληρώνει κατάλληλα την τρέχουσα συζήτησή μας. Το μοντέλο του Thomson ήταν επαναστατικό, καθώς αμφισβήτησε τις παραδοσιακές αντιλήψεις και έθεσε τις βάσεις για περαιτέρω εξερεύνηση της ατομικής δομής. Ωστόσο, αργότερα αντικαταστάθηκε από πιο λεπτομερή μοντέλα, καθώς βελτιωνόταν η επιστημονική κατανόηση. Η συνεισφορά του Thomson παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της συναρπαστικής ιστορίας της ατομικής εξέλιξης. Το 1904, ο Ιάπωνας φυσικός Χαντάρο Ναγκαόκα πρότεινε μια ιδιαίτερη ερμηνεία της ατομικής δομής, γνωστή ως μοντέλο του χρόνου.
φανταζόταν τα ηλεκτρόνια να περιστρέφονται σε ομόκεντρους δακτυλίους γύρω από ένα θετικά φορτισμένο πυρήνα παρόμοια με τους δακτυλίους του Κρόνου. Το μοντέλο του Ναγκαόκα παρήχε μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση στο Plum Pudding μοντέλο του Thomson. Ωστόσο, αυτό το μοντέλο αντιμετώπισε προβλήματα αστάθειας, ειδικά με τους ηλεκτρικά φορτισμένους δακτυλίους, οδηγώντας τον ίδιο τον Ναγκαόκα στην εγκατάλειψή του το 1908.